Νέα εποχή για το λιμάνι του Ηρακλείου με τη σφραγίδα του ομίλου Γκριμάλτη, ο οποίος απέκτησε το πλειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ. Εχθές, σας λέω, ενεκρίναμε το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αυτή την παραχώρηση. Θα υπογραφεί στα μέσα περίπου Δεκεμβρίου τώρα θα υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ της όλη ΑΕ με τον νέο επενδυτή. Αυτό μετά θα κατατεθεί στη Βουλή. Τέλος Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, πάντως θα έχουμε τον νέο επενδυτή στο Ηράκλειο. Οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία και όπως εκτιμάται, στα τέλη Ιανουαρίου του 2024 ο επενδυτής εγκατασταθεί στο λιμάνι του Ηρακλείου, το οποίο αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην πράσινη μετάβαση, δυναμώνοντας το αποτύπωμά του και στην κρουαζιέρα. Οι εργασίες στο λιμάνι του Ηρακλείου οπωσδήποτε θα αυξηθούν και στο εμπορικό κομμάτι και στην κρουαζιέρα. Αυτό σημαίνει απασχόληση περισσότερου κόσμου στο λιμάνι του Ηρακλείου, σημαίνει περισσότερη αξιοποίηση της περιουσίας και από αυτή την αξιοποίηση θα προκύψουν και περισσότερα έσοδα και για στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά θα έχει και ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην αγορά του Ηρακλείου, επειδή θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Πριν από έναν μήνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην υπογραφή σύμβασης στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, τόνισε ότι η μεταβίβαση της διαχείρισής του σε έναν μεγάλο ναυτιλιακό κολοσσό σημαίνει περισσότερη ανάπτυξη τόσο για την εθνική όσο και την τοπική οικονομία. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα, όχι μόνο για την Ιγουμενίτσα, αλλά για ολόκληρη την Ήπειρο, η οποία πράγματι ξεκινάει ένα ταξίδι στη νέα εποχή, σηκώνοντας την Άγκυρα εδώ από το μεγαλύτερο λιμάνι της, με μια σημαντική επένδυση, με σημαντικά έσοδα για το ΤΑΙΠΕΔ. Ο λιμένας των λινοπεραμάτων, τα αλλιευτικά καταφύγια, Άρβης, Λέτα και Κυρατόκαμπου, τα ακίνητα του θεατρικού σταθμού, το κτίριο που στέγαζε το κτέλ Ηρακλείου, καθώς και το λιμενικό περίπτερο, εξαιρούνται της ιδιωτικοποίησης του λιμένα Ηρακλείου. Οπωσδήποτε ξεκινάει μια νέα σελίδα. Πιστεύουμε ότι μέσα σε λίγα χρόνια θα είναι πολύ πολύ εμφανής η αλλαγή που θα γίνει και στο περιβάλλον αλλά και στα έργα που θα γίνουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου είχε εκφράσει την αντίθεσή του κάνοντας λόγο για ξεπούλημα του λιμανιού, τονίζοντας τους υπαρκτούς κινδύνους για τα εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά.